έκφραση του μηνύματος. Η μετάβαση από την παθητική κατάσταση της μνήμης στο ενεργό ρήμα της γλωσσικής και τεχνικής έκφρασης προϋποθέτει αρκετές επιλογές και αποκλίσεις από τον συμβατικό κώδικα της γλώσσας που χρησιμοποιείται. Είναι οι γλωσσικές αυτές επιλογές της δημιουργού που επιβάλλονται από την τέχνη στη χρήση της γλώσσας και έχουν αυξομοιώσεις ανάλογες με τα εσωτερικά αισθήματα της δημιουργού την ώρα της δημιουργίας. Αν για παράδειγμα η δημιουργός μυρολογεί, ερεθίζεται από την απώλεια συμπατριωτών γενεάς ανθρώπων και δεν περιορίζεται στον Έλληνα του Πόντου, ούτε στον Έλληνα της Κύπρου, παραπροχωρά παραπέρα στην καταστροφή της Σμύρνης, της Κωνσταντινούπολης, ακόμα και των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Συνάμα, ρόλο παίζει προς το βιβλίο και το λεξιπαίδνιο, με σκοπό να φορτώσει τη σκέψη με ιδέες οι οποίες όλες καταλήγουν στην καταδίκη του θήτη. Ποίημα, η ατέλειωτη σειρά στη σελίδα 91. Και είναι η λέξη κρεμάλα σκηνή για θάνατο. Και αν αφαιρέσεις ένα γράμμα που την σηματίζει, αν αφαιρέσεις το γένος, τι θα βρεις στη ρίζα της? Αγώνη. Αντί κρεμάλα, δηλαδή κρεμά και μά. Ρόλο παίζει και το γεγονός ότι το έργο, το περιεχόμενο, ρόλο παίζει και το γεγονός ότι το ίδιο το περιεχόμενο δεν εκφράζεται πάντα με την ίδια μορφή, μια αποδίδεται μέσω της πίεσης μιας με πεζό και αντίστροφα, τα ίδια στοιχεία μορφής δεν εκφράζουν πάντα το ίδιο περιεχόμενο. Από τη μια ζητάει την συγγνώμη σε πολλές γλώσσες και από την άλλη μιλάει για τη μειωμένη και τη λαϊλατημένη συγγνώμη με έννοιες που θα τις αφαιρέσουν. Σελίδα 79, ποίημα Γιώργο Γενίτσαρο. Πάνω σε αυτές τις έννοιες στηρίζεται το ύφος και η αφόδοση του περιεχομένου, μια διαδικασία με αφετηρία την αρχική σκέψη της δημιουργού που καταλήγει οργανωμένη στο χαρτί όπως το βλέπει ο αναγνώστης. Δανείστηκα εδώ τα λόγια μιας καθηγήτριας φιλολόγου της κυρίας Τοκατλίδου. Είναι πόντιος στην καταγωγή η κυρία Τοκατλίδου, πάλι από Θεσσαλονίκη. Εκείνο που προσδιορίζει το είδος, τη μορφή και τις γλωσσικές επιλογές δεν είναι το θέμα, αλλά ο λόγος για τον οποίο γράφεται ένα κείμενο. Η ταυτότητα του δημιουργού, η προθετικότητα. Ο αναγνώστης όμως έχει στα χέρια του ένα όπλο. Την εξέταση της συνεκτικότητας στο περιεχόμενο και συνοχή στη γλωσσική μορφή που χρησιμοποιείται. Εκεί θα κρίνει την αξία και θα αναβαθμίσει την τέχνη. Είναι και ο αναγνώστης κριτής και σήμερα δεν κρίνουμε με καλά ή κακά λόγια το κείμενο. Απλά το ανοίγουμε, το εμφανίζουμε, το αναγνωρίζουμε, το αναλύουμε και το γευόμαστε. Στην πολυγλωσσική κοινωνία που ζούμε, ο αναγνώστης πρέπει επίσης να αναρωτηθεί για το αν γινόταν η χρήση άλλης γλώσσας για να έρθει το ίδιο μήνυμα, θα είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα. Στην κειμενικότητα, δηλαδή textuality του κειμένου, να γίνει ευρύτερα γνωστό το μήνυμά του. Γίνεται. Η ελληνική λοιπόν κυρίως δίνει στα κείμενα μια αλληλεγγύη που δρά σαν στήριγμα στο λυρισμό και στην ανάπλαση γεγονότων της ιστορίας. Πρέπει δηλαδή ο ενημερωμένος αναγνώστης να εξετάσει αν η συνεκτικότητα αποτελείται από νοηματική αλληλουχία και όχι λογικά χάσματα, ενώ η συνοχή από μορφική αλληλουχία των λεγόμενων και όχι αξεδιάλυτες αμφιλογίες, ελλείψεις ή επαναλήψεις που αποδυναμώνουν την τέχνη. Οι ποιητές όμως έχουν κάθε δικαίωμα και πρέπει να ασχολούνται με όλες τις υποθέσεις και όλα τα θέματα, κυρίως αυτά που ανησυχούν το ευρύτερο κοινό. Οι ποιητές δεν λύνουν προβλήματα. Βγαίνουν για να τα ευαισθητοποιήσουν στον κόσμο, πάνω στα προβλήματα που τον κατατρέχουν, είτε τα γνωρίζει είτε όχι, είτε θέλει να τα ακούσει είτε όχι. Η Έρμα κάλλιστα μπορεί να χρησιμοποιήσει την γαλλική και αγγλική γλώσσα, γιατί όμως διάλεξε την ελληνική? Θα διαβάσω ένα απόσπασμα μιας άλλης συγγραφέας, της Ροδόπης Βασιλιάδου, που είπε: «Ποτέ δεν είναι μόνος εκείνος που ζει, δουλεύει και πεθαίνει εν ανάγκη για την πατρίδα του. Είναι δίπλα του, γιατί έχει δίπλα του την ατίμητη συντροφιά της μεγάλης ιδέας που τον εμπνέει και τον ενθαρρύνει». Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω γενικά ότι ο ποιητής με το έργο του, μέσα από τη δημιουργία και το συνέστημά του, έχει την υποχρέωση να πει πολλά όχι σε αυτά που συμβαίνουν γύρω.
Τα όχι αυτά είναι εκείνα που δεν μπορεί να πει ο απλός λαός και να εισακουστεί. Είναι εκείνα που χρειάζονται να διατυμπανιστούν, αλλά μένουν σε ψήθυρους των στενών σου κακιών της ιτοπάθειας, της υποταγής και της συνθηκολόγησης. Δεν μπορεί να συνδικολογεί ο συγγραφέας και περισσότερο ποιητής. Δεν μπορεί να περιορίζεται σε πρέποντα πλαίσια ο δημιουργός της ποιήσης. Χρειάζεται ελευθερία και αυτή η ελευθερία του παρέχει την υποχρέωση να είναι υπεύθυνος στον τρόπο που προωθεί τα πιστεύω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γαριμπάλδη.